Καλημέρα, καλή Παρασκευή σε όλους. Εισακούστηκαν τα παράπονα του Σπύρου Γεωργιάδη στο Tour Canal και στο Μέγκα και ο Νίκος Ευαγγελάτος αποφάσισαν να του δώσουν βήμα να μιλήσει για όσα συμβαίνουν στο χώρο της υγείας. Μέχρι και συγγνώμη ζήτησε ο Υπουργός. Α, πάμε να δούμε τι υπόθηκε μεταξύ Σπύρους και Νίκους. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι πολιτικός. Μάγος είναι. Παρουσιάζει το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Το ρεπορτάζ από το Μέγκα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στην Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε τα εγγένεια της ΔΕΘ το Σάββατο, της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού και βεβαίως την Κυριακή της συνέντευξης τύπου τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα κύριε Ευαγγελάτε, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση, είναι ωραία εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ και να ξεκινήσουμε με το τι θα έχει το καλάθι του Πρωθυπουργού για την υγεία με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Τι περιμένουμε, τι θα πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε το Σαββατοκύριακο. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να προαναγγείλω τι θα πει ο κύριος Πρωθυπουργός, γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Καθένα μας έχει ένα ρόλο. Θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέρον. Εδώ και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν ξέρει τι θα πει στη ΔΕΘ. Ακόμα του τα γράφουνε, περίμενε. Κάτσε να του τα γράψουνε πρώτα. Ενδιαφέρουν την ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτά 5 χρόνια που είναι Πρωθυπουργός, έχει αποδείξει ότι η υγεία τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Άρα, όποιος θα περίμενε ενδεχομένως μια αδιαφορία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τους γιατρούς, νοσηλευτές, το λοιπό προσωπικό, κάνει λάθος. Αυτό μπορώ σίγουρα να σας πω πριν από λίγο, πριν από λίγα λεπτά. Εστάλει στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση η κοινή υπουργική απόφαση που είχα προαναγγείλει από τέλη Ιουλίου. Την βγάλαμε, την υπογράψαμε μαζί με τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Και η κοινή αυτή υπουργική απόφαση για πρώτη φορά δίνει πολύ σοβαρά κίνητρα για γιατρούς να πάνε σε περιφερειακά νοσοκομεία και να μην έχουμε διαρκώς τις άγονες προσκλήσεις που έχουμε δει πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν στις προσκλήσεις ιατρικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, σε όλες τις περιοχές που είναι άγονες Α, οι γιατροί θα παίρνουν συν 300 ευρώ το μήνα από το μισθό που έχουν. Σημειώστε ότι έως σήμερα το επίδομα ήταν 100 ευρώ το μήνα και για 18 ειδικότητες που είναι αυτές που λείπουν, οι λείπουσες ειδικότητες, θα παίρνουν και άλλα συν 300 ευρώ. Λέει στο σύνολο συν 600 ευρώ το μήνα για το σύνολο σχεδόν του ιατρικού προσωπικού, το νοσοκομείο στις άγονες Α περιοχές και για τις Β τα μισά. Μακάρι να είναι αυτή η λύση. Και σας το λέω γιατί τις ελλείψεις στα νοσοκομεία τις ξέρουμε και τις βλέπουμε. Και τις βλέπουμε στα ρεπορτάζ, στα τηλεφωνήματα που παίρνουμε, στην αγανάκτηση του κόσμου, στα κενά που εύκολα κανείς εντοπίζει όταν φτιάχνει, όταν συγκρίνει το οργανόγραμμα με τους υπηρετούντες γιατρούς ή νοσηλευτές και νοσηλεύτριες. Όμως, τώρα με αυτή την απόφαση, μας λέτε ότι λύνεται το πρόβλημα. Μακάρι να λυθεί. Θα σας πω ότι. Εγώ δεν είπα ότι λέω ότι λύνεται το πρόβλημα. Ναι. Οι αμοιβές είναι πολύ μικρές, κύριε Υπουργέ. Είναι πολύ χαμηλές οι αμοιβές. Όταν δει κανείς την Κύπρο. Ένα λεπτό. 7200 επιπλέον. 7200 επιπλέον το χρόνο. Όχι, εντάξει. Κύριε Βαγγελά, εντάξει. Η Ελλάδα είμαστε. Δεν είμαστε ούτε Ρουμανία ούτε Κύπρος. Είμαστε. 7200 θα του δίνει επιπλέον το χρόνο και θεωρεί ότι είναι πολλά. Να σου πει γιατί δεν του δίνει το μισθό όσα παίρνεις και εσύ στη Βουλή. Να είναι και αυτοί ευχαριστημένοι. Μεγαλύτερη δουλειά κάνουν από σένα. Τη Ελλάδα. Τα δημοσιονομικά μας περιθώρια είναι πάρα πολύ γνωστά. Συν 7.200 ευρώ το χρόνο για έναν ευρώ και συν την παροχή σπιτιού, αν το θέλει ο Δήμος, από την τοπική αυτοδιοίκηση δηλαδή, που θα μπορούσε να είναι περίπου άλλα τόσα, είναι πάρα πολλά λεφτά για την ελληνική. Να εξηγήσω οικονομία. Γιατί το λέω, γιατί το λέω και. Αν πείτε στην τηλεόραση ότι 7.200 επιπλέον λεφτά το χρόνο στην Ελλάδα είναι λίγα λεφτά, πιστεύω θα προσβάλλετε εκατομμύρια ανθρώπους στην Ελλάδα. Να εξηγήσω λοιπόν γιατί το λέω και να επιμείνω. Να επιμείνω. Γιατί ένας γιατρός, ένας επιστήμονας ο οποίος έχει τρίψει παντελόνια για να πάρει ένα πτυχίο, ξέρουμε όλοι τι θα πει πτυχίο ιατρικής, το να πάει σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως είναι πιο απομονωμένη, να ψάχνει να βρει και σπίτι και να πάρει την αμοιβή για την οποία λέτε,
θα το μετρήσει και θα πει: θα πάω στην Κύπρο να πάρω τα τετραπλάσια, θα πάω στη Ρουμανία να πάρω τα τριπλάσια, ξέρετε, ή δεν θα εκθέσω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Είναι έτσι, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Και το λέω γιατί αν τα κενά καλυφθούν, θα έχετε δίκιο εσείς και θα δικαιωθείτε. Αν δεν καλυφθούν, θα είναι κάτι το οποίο θα είναι λάθος κίνηση. Δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει ο Νίκος. Αν είναι να μετακομίσω, να φύγω από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη και να πάω σε ένα νησί που είναι 200 κάτοικοι, 1000 κάτοικοι, για να παίρνω αυτά που, τα κίνητρα που θα δώσει ο υπουργός, γιατί να μετακομίσει στο εξωτερικό και να παίρνει δεκάδες χιλιάδες ευρώ παραπάνω από ό,τι είναι σε αυτή τη χώρα. Όπως έχουν πράξει πολλοί ιατροί. Θα σας πω γιατί είναι δύσκολο να συνοηθούμε σε αυτή τη χώρα, γιατί χρεοκοπήσαμε στο παρελθόν. Βγαίνει ο υπουργός, σας λέει, εξαπλασιάζω το έως σήμερα επίδομα. Αυτό σας είπα μόλις τώρα. Θα ακούσει καλά ο Έλληνας που με ακούει και η Ελληνίδα. Σήμερα με την απόφαση που πήραμε, εξαπλασιάζουμε το έως σήμερα επίδομα που έπαιρναν οι γιατροί εδώ και δεκαετίες. Αντί να ξεκινήσει ο καλός μου σωράς Βαγγέλας να πει μπράβο στην κυβέρνηση που το εξαπλασιάζει, αλλά ξέρετε κύριε Υπουργέ, φοβάμαι ότι μπορεί να μην είναι αρκετό. Μα αυτό λέω, κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό, γιατί έχω την εντύπωση, ότι δεν με ακούσατε. Να το πω ξανά. Είπα ότι αυτό που κρίνεται και που θα κριθεί είναι η αποτελεσματικότητα. Αυτό λοιπόν που ψάχνουμε τώρα είναι στις απομονωμένες περιοχές, στις πιο δύσκολες περιοχές, γιατρούς, να καλυφθούν τα κενά. Είπα λοιπόν και θα το επαναλάβω. Αν είναι λύση το να δοθεί αυτό το επίδομα και καλυφθούν οι θέσεις, τότε θα είναι καλώς καμωμένο. Αν δεν καλυφθούν οι θέσεις, που φοβάμαι ότι μπορεί να μην καλυφθούν. Θα μετρήσουμε τι ψάρια θα πιάσουμε μετά από μερικούς μήνες. Γιατί η διαδικασία είναι η εξής. Έχω την επόμενη εβδομάδα να δω και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, αλλά και την ΟΕΝΓΕ, θα ζητήσω να δω και την ΕΙΝΑΠ, θα να δω όλους τους φορείς, γιατί θέλω να μου πούν τα θεσμικά εκείνα κίνητρα που πιστεύω ότι πρέπει να θεσπίσω για να κάνω τη θέση σε μια παραμεθόριο περιοχή περισσότερο ελκυστική. Παραδείγματος χάρη, συζητάμε τη μείωση του χρόνου παραμένει στην παραμεθόριο ή κάποια επιπλέον μόρια για να μπορεί μετά να διαλέξει την περιοχή που θέλει ή κάποιε επιπλέον άδειε για να μπορεί να συμμετέχει σε ιατρικά συνέδρια. Θα τα δούμε όλα αυτά. Μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο θα τα ψηφίσω και αυτά και τα θεσμικά κίνητρα. Σήμερα δώσαμε τα οικονομικά κίνητρα. Αφού κάνουμε και τα θεσμικά και τα οικονομικά, μετά θα κάνουμε μαζικές προσκλήσεις. Έχω πει π.χ. στην ΚΟ και τους τέσσερις παθολόγους. Στη ΔΡΑΜΑ και τους τέσσερις παθολόγους. Όχι έναν, οι δύο, τους τέσσερις. Να σας πω κάτι τώρα. Που το παίρνουμε από το ρεπορτάζ. Αυτό που λέτε είναι κλειδί. Γιατρούς. Αυτό που λέτε είναι κλειδί. Γιατί όταν προκυρήσετε μία-μία η θέση, όπως γινόταν μέχρι τώρα, ο ένας παθολόγος που σου λέει θα πάω εκεί και θα δουλεύω ένα μήνα σερί, δεν πάει. Αν δηλαδή ένα νοσοκομείο δεν στελεχωθεί. Τώρα θα κάνω και αυτό. Θα κάνουμε μαζικές προσκλήσεις. Δηλαδή θα κάνουμε όσες και νέες οργανικές θέσεις έχουμε στις ειδικότητες μας πονάνε, θα τις προκυρήσουμε όλες μαζί. Ταυτόχρονα. Με τα νέα κίνητρα τα οικονομικά και με τα νέα θεσμικά κίνητρα. Πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση από το παρελθόν. Αυτά για τα κίνητρα που θα δώσει στους ιατρούς για να στελεχωθούν τα νοσοκομεία. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και για το μεγάλο πλήγμα που δέχεται η δημόσια υγεία, η μεγάλη πληγή, η οποία είναι τα επίγοντα περιστατικά. Πάμε να δούμε τι είπε για τις εφημερίες. Που θέλω να το πω γιατί και αυτό πονάει πάρα πολύ. Είδα ένα ρεπορτάζ σε εσάς, όχι στον εκπομπή, στο Δελτίο, που έλεγε «Σε απόγνωση ασθενείς αναμένουν έως και 8 ώρες στην εφημερία». Εδώ θέλω αυτό να το εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα, όσοι διαμαρτύρονται... 8 ώρες αν περιμένεις στην εφημερία, είσαι καλά. Είναι μέσος όρος, είναι καλά. Θέμα είναι μην φύγεις μετά από μια μέρα. Όσοι διαμαρτύρονται μεγάλη αναμονή στην εφημερία έχουν δίκιο. Να, τους ζητώ συγγνώμη. Το μεγαλύτερο στίχημα της υπουργικής μου αυτής θητείας θα είναι μέχρι να φύγω να έχουν μειωθεί οι χρόνοι αναμονή στην εφημερία. Δουλεύω πολύ εντατικά γι' αυτό. Δεν είναι ένα εύκολο πρόβλημα που λύνεται αυτόματα. Ωπα ρε, βάζει και στίχημα έτσι. Να μειώσει το χρόνο αναμονής στα επίγοντα. Όπως είχε πει και ο προηγούμενος στη θέση του, Χρυσοχοΐδης, ο κάθε ασθενοφόρο θα έρχεται σε 12, 10, 8 λεπτά. Τι είχε πει,
Το είδατε αυτό να υλοποιείται. Αν πει ξαναπήγε στο. Προπό. Την κυρία Κεραμέως προσλαμβάνουμε μέσω της ΔΥΠΑ πολλούς τραυματιοφορείς. Με τον κύριο Θεμιστοκλέος φτιάχνουμε διάταξη για να μπορέσουμε να κάνουμε γρηγορότερα τις απεικονιστικές εξετάσεις στις βραδινές βάρδιες. Με και διάφορα άλλα θα σας τα πω στην πορεία. Είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ένα συνολικό σχέδιο σύντομα για το πώς πραγματικά θα μειώσουμε τους χρόνους αναμονής στην εφημερία. Γιατί ο κόσμος που ταλαιπωρείται έχει δίκιο και είναι απαράδεκτο να περιμένουν τόσο στην εφημερία. Προσέξτε όμως αυτό που είναι το δημοσιογραφικότατο πρόβλημα. Ξαναλέω τον τίτλο. Σε απόγνωση ασθενής αναμένω 8 ώρες στην εφημερία. Τώρα περιμένω 8 ώρες στην εφημερία. Λέει πριν από 5 χρόνια δεν περιμένω 8 ώρες. Μα ένα λεπτό κύριε Υπουργέ. Πριν από 10 χρόνια δεν περιμένω 8 ώρες. Μπορεί να περιμένω. Πριν από 15 χρόνια δεν περιμένω 8 ώρες. Τώρα του ήρθε η απόγνωση. Το λέτε αυτό. Τώρα ένα λεπτό. Άρα εκείνη η προπαγάνδα. Όχι, θα ρωτήσω. Η προπαγάνδα είναι. Δεν είναι προπαγάνδα. Όμως ταλαιπωρείται. Διαφωνώ. Διαφωνώ ριζικά και κάθετα με αυτό που λέτε. Επιτρέψτε μου να πω το γιατί. Όταν περιμένεις 8 ώρες στην εφημερία, αγανακτείς. Αγανακτείς. Και αυτό. Σωστά. Αν αγανακτείς, εσείς. Όχι, όχι. Μα ένα λεπτό. Σας είπα πρώτα. Υπάρχει μια διαφορά. Την υπουργική μου θητεία την βάζω δημόσια στην κρίση των συμπολιτών μου και λέω. Άρα λοιπόν το ρεπορτάζ είναι σωστό. Εάν όταν θα φεύγω, αν θα μειωθεί η εφημερία. Η συναισθηματική απεικόνηση είναι σωστή. Δεν μπορεί να ενοχλεί. Δεν μπορεί να ενοχλεί ότι. Πριν από 5 χρόνια δεν ήταν η κατάσταση έτσι. Γιατί αυτό που ψάχνουμε, που διαπραγματευόμαστε. Και πριν 5 χρόνια η κατάσταση έτσι ήταν. Εσύ όμως ανέλαβες υπουργός και προεκλογικά λέγατε θα δώσετε όλο το βάρος στην υγεία. Δεν θα έπρεπε να υπήρχε βελτίωση στα επίγοντα. Σε όποιο νοσοκομείο πηγαίνεις, το προσωπικό σε κράζει. Άτομα έχεις, δεν έχεις. Είμαστε που ερευνούμε, είναι το σήμερα. Και δεν μπορεί να συγκρινόμαστε πάντα με το παρελθόν. Για να εμφανιζόμαστε λίγο καλύτεροι. Πρέπει να συγκριθούμε με τις ανάγκες μας. Ο άνθρωπος που περιμένει 8 ώρες στην ουρά, 8 ώρες άρρωστος, δεν νιώθει το εσύ να καταραίει. Θέλει να τα κάψει όλα. Περιμένεις θαύματα. Μπορείς να περιμένεις πράγματα που γίνονται. Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχει μια γνωστή δημοσιογράφος, η κυρία Μαρία Δεναξά. Δεν είναι φίλη της Νέας Δημοκρατίας, ούτε φίλη του Αδόνιδος Γεωργιάδου. Την ξέρετε, κυρία Δεναξά, φαντάζομαι. Έχω ανεβάσει άρθρο της κυρίας Δεναξά πριν από 10 μέρες, που παρουσίαζε τους μέσους χρόνους αναμονής σε ορισμένα νοσοκομεία στην εφημερία στη Γαλλία. Μέσος χρόνος αναμονής 22 ώρες. 22 ώρες. Και έχει ένα περιστατικό περίμενα σε 70 ώρες. Άρα πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι. Το είδα αυτό που λέτε. Ξέρετε τι ΑΕΠ έχει η Γαλλία. 4 τρισεκατομμύρια. Ξέρετε τι έχει η Ελλάδα. 200 δισεκατομμύρια. Αυτό τώρα δεν το καταλαβαίνω σε επιχείρημα. Στη Γαλλία των 4 τρισεκατομμυρίων, η δικιά σας δημοσιογράφος, η κυρία Δεναξά, ανέβασε μέσω χρόνο να μπορούσε επιχείρημα... 22 ώρες. Και μου πέτσε στο δελτίο σας αναμονή 8 ώρες. Άρα είμαστε και ευχαριστημένοι. Να λέτε και ευχαριστώ, ρε. Στη Γαλλία κάνουν μία μέρα να εξεταστούν. Εδώ είμαστε καλά. Τώρα νομίζω το χάνουμε, κύριε Υπουργέ. Οι 8 ώρες αναμονή, εσείς συμφωνήσατε, ότι είναι κάτι εξουθενωτικό. Σκεφτείτε λοιπόν τη γυναίκα, τον άντρα, τον παππού, τη γιαγιά, 8 ώρες θα περιμένουν. Να πούμε ότι στη Γαλλία είναι καλύτερα, είναι επιχείρημα αυτό. Σύστημα υγείας χωρίς προβλήματα δεν υπάρχει. Συμφωνούμε σε αυτό. Παρατάφτα σας λέω. Συμφωνούμε σε αυτό. Λέω. Επειδή εγώ, ο Άδωνης Γεωργιάδης... Και... Εγώ θα το διορθώσω. Σύστημα υγείας χωρίς προβλήματα υπάρχει και είναι στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα γιατί δουλεύουν όλα ρολόι. Και στο δημόσιο γίνεται της Τατιάνας. Κυρίως ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θέλουμε καθόλου να βλέπουμε τον κόμμα να ταλαιπωρείται τόσο στην εφημερία. Γιατί σε αυτό συμφωνούμε. Είναι απαράδεκτη αυτή η αναμονή. Σας λέω, δουλεύω εντατικά με τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέος, με την κυρία Λίλιαν Βιλδυρίδου και με ένα σωρό συνεργάτες και θα έχω συνάντηση πρώτα και με όλα τα συνδικαλιστικά όργανα των ιατρών του ΕΣΥ γιατί θέλω να τους έχω συνεργάτες μου σε αυτό για το πώς θα βρούμε πραγματικά τον τρόπο, όχι λαϊκίστικα, πραγματικά να μειώσουμε την εφημερία που είναι το αυτό μας. Μακάρι, γιατί αυτός είναι ο στόχος και τον ρεπορτάζ. Το ότι υπάρχει όμως αυτή η αναμονή στην εφημερία που πάντα υπήρχε και υπάρχει και σε πολλά άλλα κράτη. Δεν σημαίνει ότι το ΕΣΥ καταραίει. Το ΕΣΥ, κύριε Βαγγελάτα, αλλάζει.
είναι σήμερα καλύτερο από ό,τι ήταν προχθές και αντιπροχθές. Έχει σήμερα περισσότερα χρήματα εξοδεύει από ό,τι χθες και αντιπροχθές. Έχει περισσότερο προσωπικό από ό,τι χθες και αντιπροχθές. Κάθε μέρα λύνει περισσότερα περιστατικά από ό,τι χθες και αντιπροχθές. Να... Και να σας πω και ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα. Να το εκτιμούν οι πολίτες, γιατί η εικόνα που δίνουν οι πολίτες είναι για μια άλλη. Είναι προβλήματα στην υγεία. Αλλά επειδή πρέπει να κλείσουμε, πείτε αυτό που θέλετε, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Να πούμε και ένα μετρήσιμο λοιπόν νούμερο. Να πούμε και ένα μετρήσιμο νούμερο, γιατί ακούω τον κύριο Γιαννάκο που το λέει και δεν το ξέρει. Όταν ανέλαβα το Υπουργείο, έκανα μια συνέντευξη τύπου. Εμένα μου αρέσουν... Σε αυτό το σημείο, για να είμαι ειλικρινής, σε αυτά που γίνονται στις εφημερίες, δεν φταίει μόνο ο Υπουργός, φταίνει και οι γιατροί στα νοσοκομεία. Πόσες φορές έχεις μπει στα επίγοντα, σε ένα ιατρείο, να μην υπάρχει κανείς μέσα, άλλες φορές... να είναι ένας μόνος του, να είναι έτσι. Μην τα ρίχνουμε μόνο στον Υπουργό. Έχει προφανώς τεράστια ευθύνη, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις φταίνε και οι γιατροί. Έτσι. Να μην λέμε ότι να είναι. Όσοι έχετε πάει σε δημόσιο νοσοκομείο, βλέπετε τι γίνεται. Έτσι. Αλλά έλα που τον έχεις ανάγκη και δεν μπορείς να πεις τίποτα, μια και πονάς. Για να ακούω, το λέει και το ξέρει. Πείτε το σύντομα, γιατί έχουμε ξεφύγει από χρόνο, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Πείτε το νούμερο. Γιατί. Κλείνω. Γιατί η πολιτική είναι εφαρμοσμένη τέχνη. Κάνω συνέντευξη τύπου και παρουσιάζω την ενιαία λίστα χειρουργείου. Ξέρετε πόσα ήταν εκείνη την ημέρα. 107.000. Μάρτιος. 107.000 ανέμεναν συμπολίτες μου να χειρουργηθούν στις 4 μήνες. Ξέρετε πόσα είναι σήμερα. Πόσα. 84.000. Είναι 23.000 κάτω. Ξέρετε πόσα απογευματινά χειρουργία έχουν γίνει επιπληρωμή. Χωρίς να. Εκεί που μου λέγανε ότι δεν μπορεί να γίνει απογευματινά χειρουργία, προσεγγίζουν πλέον τα 7.000. Α, εσείς αυτό μπορείτε είπε να το θεωρείτε βήμα. Έλεγε ο Γιάννη, τελικά είχε δίκιο. Μπορείτε να το θεωρείτε βήμα. Να χειρουργία. Και είναι βήμα. Αλλά ούτε ένας. Και εγώ ως δημοσιογράφος, όταν ζω και δημοσιογράφος σε μια χώρα όπου 87.000 άνθρωποι περιμένουν να χειρουργηθούν και δεν μπορούν να χειρουργηθούν, είναι ένα θέμα που οφείλω να το αναδείξω στο μέγιστο βαθμό. Δεν βλέπετε ότι 23.000 κάτω σε 6 μήνες είναι μεγάλη πρόοδος για το ΕΣΥ? Είναι πρόοδος. Εσείς όμως δεν βλέπετε ότι 87.000 που μπορεί να ήταν συγγενείς σας, φίλοι σας, ψηφοφόροι σας, το να μα περιμένουν άρρωστοι να χειρουργηθούν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να το δεχτούν. Έκανα, επειδή το βλέπω, κάνω τις μεταρρυθμίσεις που έκανα, παρότι πάρα πολλοί με έβριζαν, επειδή το βλέπω χαίρομαι που οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν. Επειδή το βλέπω χαίρομαι που μειώθηκαν κατά 23.000 και σας λέω σε μερικούς μήνες θα με βγάλετε εδώ, θα είναι και πολύ πολύ λιγότερα. Μακάρι και να το δούμε. Μακάρι να το... Άρα η ουσία παραμένει. Λοιπόν. Η ουσία παραμένει. Είναι το ΕΣΥ σήμερα ένα σύστημα που καταραίει? Όχι, κύριε Ευαγγελάτε, το ΕΣΥ δεν καταραίει. Λοιπόν. Να το εμπιστεύεται ο κόσμος, και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ ως Υπουργός Υγείας Ελλάδος σε όλο το προσωπικό του ΕΣΥ, τους γιατρούς, νοσηλευτές, το λοιπό του προσωπικό, που πολλές φορές υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες δίνουν τόσο πολύ από την ανθρωπιά τους και τόσο πολύ από τον εαυτό τους για να κρατιέται το σύστημα όρθιο. Και το σύστημα είναι όρθιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά από τον Σπύρους και από τον Νίκος, που σας έχω πει τη γνώμη μου, αν έχεις λεφτά και μπορείς να πας σε ιδιωτικό, γλιτώνεις όλη αυτή την ταλαιπωρία. Αν δεν έχεις, καλό είναι να έχεις ένα γνωστό, ένα μέσο να σε εξυπηρετήσει σε δημόσιο νοσοκομεία. Αν δεν έχεις ούτε το ένα, ούτε το άλλο, κάνε το σταυρό σου, άναψε ένα κεράκι, οπλίσουμε υπομονή και ποτέ δεν ξέρεις. Ίσως να μην ήταν η ώρα σου. Οτιδήποτε νεότερο έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και αυτό.